Χάρκοβο, συγκληρίστηκε Ουκρανική μονάδα με 70 νεκρούς και 100 τραυματίες, υποχρεωτική εκένωση σε 10 οικισμούς. Τα ρωσικά στρατεύματα λοιπόν σκόρπισαν τον θάνατο σε Ουκρανική στρατιωτική μονάδα, την οποία έπληξαν λίγες ώρες νωρίτερα στο Χάρκοβο. Ο τραγικός απολογισμός για το Κίεβο είναι τουλάχιστον 70 νεκροί στρατιώτες, αναφέρει η ρωσική Ρία Νοβόστη. Το απόγευμα της 11ης Νοεμβρίου, μια στρατιωτική ομάδα δέχθηκε επίθεση στο Χάρκοβο. Το αποτέλεσμα για τους Ουκρανούς ήταν πολύ καταστροφικό, περίπου 70 νεκροί και περισσότεροι από 100 τραυματίες. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν διασωθεί όλοι από τα συντρίμμια, αναφέρει η σελίδα. Μετά το ρωσικό πλήγμα, έσπευσαν στο σημείο ασθενοφόρα και πυροσβεστικά. Τις τελευταίες ώρες οι ρωσικές δυνάμεις ολοκλήρωσαν και ένα ακόμη σημαντικό αεροπορικό πλήγμα κατά του Ουκρανικού στρατού. Συγκεκριμένα στοχεύθηκε ένα κομβόι με στρατιωτικό εξοπλισμό των ενόπλων δυνάμεων του Κιέβου στα περίχωρα του Χαρκόβου. Το κομβόι είχε ξεκινήσει να κινείται με προορισμό το Βοβτσάνκ, ωστόσο τα ρωσικά πυρομαχικά άλλαξαν τα σχέδιά του. Δεδομένων όλων αυτών των πρόσφατων επιτυχημένων ρωσικών επιθέσεων, οι Ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν έκτακτη, υποχρεωτική και μαζική εκένωση 10 οικισμών της περιοχής του Χαρκόβου. Οι οικισμοί αυτοί βρίσκονται στην περιοχή Μπορόφ στην συνοικία Ιζιούμ. Την είδηση αποκάλυψε ο επικεφαλής της στρατιωτικής περιφέρειας του Χαρκόβου, Όλεγ Σινεγκούμποφ. Η απόφαση πάρθηκε εξαιτίας της κλιμακούμενης κατάστασης στην περιοχή και λόγω της ανάγκης διασφάλισης της ασφάλειας των αμάχων, είπε ο ίδιος. Ο Σινεγκούμποφ τόνισε επίσης πως οι υποχρεωτικές εκενώσεις που ανακοίνωσαν οι Ουκρανικές αρχές σε πρώτη φάση θα επηρεάσουν κατοίκους χωριών και οικισμών που βρίσκονται κοντά στην ζώνη μάχης. Οι Ουκρανικές αρχές προειδοποίησαν όσους επιλέξουν να παραμείνουν σε αυτούς τους οικισμούς παρά την ανακοίνωση της εκένωσης. Η παραμονή σας σε αυτές τις περιοχές θα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη, γι' αυτό και χαρακτηρίσαμε την εκένωση υποχρεωτική για να σας προστατεύσουμε. Όσον αφορά τον προορισμό των προσφύγων, μέσα υποστηρίζουν πως έχουν δημιουργηθεί κέντρα προσωρινής φιλοξενίας σε ασφαλέστερα τμήματα της Ουκρανίας. Παράλληλα μεταφέρθηκαν οχήματα σε αυτές τις ακριτικές περιοχές του Χαρκόβου για την ταχεία και ασφαλή μεταφορά των αμάχων στα ουκρανικά μετόπισθεν. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.